καταρχήν, ναι, την Κυριακή ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη με την έννοια του ότι όπως δεν ξέρω αν το είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σήμερα είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών ότι το μεσημέρι της Κυριακής η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από το χρηματιστήριο είχε φτάσει σχεδόν σε μηδενική τιμή. Άρα όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο βγήκε έξω η μονάδα. Πρώτον. Δεύτερον, ναι, όπως ρητά το λέμε σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλους τους τόνους, η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί το ότι οι πολίτες του λεκανοπεδίου δεν θα απολέσουν κανένα από τα δικαιώματα που απολαμβάνουν. Αυτό είναι το μόνιμο μότο μας στην κυβέρνηση, στους υπουργούς με τους οποίους συνομιλούμε και με τους οποίους προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο θέμα της της λειτουργίας της ομαλής τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης της Κοζάνης. Δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα δεν συνάδουν με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του νέου έργου της τηλεθέρμανσης. Με δεδομένο το ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2020 δεν υπήρχε καμία απολύτως μέρημνα και κανένας απολύτως σχεδιασμός, παρότι η λιγνητική παραγωγή συρρυκνώνονταν δραματικά για το τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση, κάνουμε έναν αγώνα δρόμο να υποβάλουμε τις προτάσεις μας στα αρμόδια υπουργεία και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Ήδη η πρόταση των 45 εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς ΔΕΙΑΒ για την ένταξή της στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων καταρχήν και μετέπειτα στο ΕΣΠΑ έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, όσοι προσπαθούν να συνδυάσουν τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης με την VAE, όπως τη χαρακτηρίζουν από λιγνητοποίηση, ναι, προφανώς νομίζω ότι για άλλη μια φορά προσπαθούν να ταΐσουν κοτόπορτο τον κόσμο. Θυμίζω από αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση για απολιγνητοποίηση, το κλείσιμο των μονάδων, δεν έχει κλείσει καμία. Είναι όλες εν λειτουργία. Και μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού, θα ενδυναμωθεί η λειτουργία του στο επόμενο διάστημα, κάτι το οποίο το ζητήσαμε για το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. Απ' τη μια. Ενώ απ' την άλλη, έτσι όλες οι μονάδες που έχουν κλείσει έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια πάνω από 2.000 ΜΒ, χωρίς να ιδρώσει κανένα ταυτί, χωρίς κανένας να πάρει την παραμικρή μέρημνα. Όπως είπα και πριν, κάνουμε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε τις εξελίξεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί τα έργα που απαιτείται να υλοποιηθούν τόσο οι μονάδες συμπαραγωγής όσο και τα έργα διασύνδεσης ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια ευρώ και όπως αντιλαμβάνεστε, όποιος ξέρει από έργα, αντιλαμβάνεται το χρόνο ο οποίος απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν αρκούμαστε σε αυτό, κινούμαστε και στην κατεύθυνση της έβρεσης μεταβατικής λύσης για την τηλεθέρμανση, ούτως ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτήν και αντιμετωπίσαμε αυτήν την περίοδο να μην αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που μας έρχεται. Η μεταβατική λύση θα είναι οι ηλεκτρολεύητες. Το επανέλαβε ο κ. Μουσουρούλης προχθές και είπε μάλιστα για την επόμενη και τη μεθεπόμενη περίοδο. Τι άποψη έχετε? Κύριε Πιτσάβα, εγώ αυτά τα θέματα θα τα συζητήσω με τους αρμόδιους υπουργούς που είναι, όταν θα συζητήσουμε, θα βάλουμε πάνω στο τραπέζι και όλα τα θέματα της τηλεθέρμανσης. Όπως είχα την ευκαιρία να πω και άλλη μια φορά, την εξέλιξη αυτή την ακούσαμε για πρώτη φορά από τον κύριο Σκρέκα εντός της Βουλής. Η ΔΕΙΑΚ και ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει καμία απολύτως γνώση, ούτε έγινε καμία απολύτως συνεννόηση από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν αποκλείουμε καμία λύση, αλλά αυτό το οποίο προέχει για μας είναι η ομαλή τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης με θερμική ενέργεια για να μην απολέσουν οι πολίτες αυτό το αγαθό.